Σε πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται πως θα διαμορφωθεί το υπερπλεώνασμα, το οποίο μπορεί να διανεμεθεί ως αναπτυξιακό κοινωνικό μέρισμα στο τέλος του 2019. Η επίσημη ανακοίνωση για το κοινωνικό μέρισμα δεν έχει γίνει ακόμα. Αναμένεται σε λίγες μέρες να γίνει από τον Πρωθυπουργό. Το κοινωνικό μέρισμα τα τελευταία χρόνια είναι γεγονός ότι δίνεται στις αδύναμες κοινωνικά ομάδες, έτσι και φέτος. Στο προϋπολογισμό άλλωστε ήταν εγγεγραμμένο να δοθεί από το υπερπλεώνασμα ένα ποσό το οποίο ακόμη δεν έχει καθοριστεί πόσο θα είναι αυτό. Άλλοι μιλάνε για 600 εκατομμύρια, άλλοι για 500. Θα δούμε. Αυτές οι ανακοινώσεις, από ό,τι γνωρίζουμε, θα γίνουν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό αρχές Δεκεμβρίου, που θα καθορίσει το πόσο θα είναι το ποσό του υπερπλεονάσματος που θα διανεμηθεί. Οι κοινωνικές ομάδες όμως που θα δοθεί είναι λίγο πολύ γνωστές. Θα είναι συνταξιούχοι, οι οποίοι θα είναι μέχρι 600 ευρώ, όπως και πέρυσι αν δεν κάνω λάθος, σε άνεργους, σε μονογονεϊκές οικογένειες, και δυστυχώς για μια άλλη φορά από ό,τι πληροφορούμε δεν θα δοθεί σε άτομα τα οποία φιλοξενούνται. Είναι ένα παράπονο και ένα κάτι το οποίο είναι γεγονός ότι δεν είναι δίκαιο, αλλά δεν είναι και πάρα πολλά τα χρήματα τα οποία ίσως διαθέτει η εκάστοτε κυβέρνηση και γι' αυτό δεν δίνεται και στα άτομα τα οποία φιλοξενούνται. Ενώ όπως φαίνεται η κυβέρνηση θα καταχυρώσει συνταγματικά και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Ότι στην αναθεώρηση η οποία επίκειται του συντάγματος θα μπει μέσα στο άρθρο το οποίο ασχολείται με τα κοινωνικά θέματα, στο άρθρο 21 αν δεν κάνω λάθος, να γίνει μια τροποποίηση και να περάσει στο σύνταγμά μας το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Θα είναι μια πραγματική κατάκτηση για αυτούς οι οποίοι, για τις αδύναμες κοινωνικά ομάδες.